Ακούστηκαν πολλά και σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Πρέπει κάποια στιγμή όμως και ο ελληνικός λαός, βλέποντας την ιστορία, τη δράση, τη συμπεριφορά, τις πολιτικές επιλογές καθ' όλη τη διάρκεια των κομμάτων δεκαετίες τώρα, να βγάζει και χρήσιμα συμπεράσματα. Σήμερα η κυβέρνηση στην ουσία χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της εξέλιξης και της τεχνολογίας για να εγκλωβίσει όσο μπορεί περισσότερο τις συνειδήσεις, να αποπροσανατολίσει, να ελέγξει, να εντάξει σε έναν φαύλο κύκλο ψηφιοποίησης τον ελληνικό λαό, την εργατική τάξη της πατρίδας μας, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλλαστές αγρότες. Και μάλιστα το πρώτο στοιχείο του νομοσχεδίου είναι, αν θέλετε, και ένα προπαγανδιστικό εργαλείο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης ότι κάτι αλλάζει, κάτι μειώνεται, κάτι διαμορφώνεται τελείως διαφορετικά, καλλιεργώντας αυταπάτες ψευδεστήσεις ότι μέσα από ένα ψηφιακό κράτος θα λυθούν τα προβλήματα του λαού μας. Κάτι τέτοιο είναι στην κυριολεξία μούφα, είναι εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Το δεύτερο στοιχείο του νομοσχεδίου, το οποίο το τονίσαμε, έχει να κάνει με τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων, των όρων και των συνθήκων, ούτως ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και το επενδυτικό περιβάλλον για το κεφάλαιο, τις πολυεθνικές και τα μονοπόλια. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με την προσπάθεια χτυπήματος του συνδικαλισμού, όπως επίσης και με την καλλιέργεια της ρουφιανιάς, όπως είπαμε, του καταδοτισμού, διασπώντας και βάζοντας το ένα κομμάτι του ελληνικού λαού απέναντι από το άλλο. Για να δούμε. Μειώνει τους φόρους η κυβέρνηση? Γιατί λένε, όταν χαρτί μιλήσει, καρδιά ραγίσει. Έγινε το αφορολόγητο 12.000 για κανέναν εργαζόμενο, μικρό αυτοαπασχολούμενο, συνταξιούχο, με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο? Όχι. Μειώθηκε ο ΦΠΑ, καταργήθηκε στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης? Όχι. Συνεχίζεται την ίδια στιγμή η προστιμολαγνία, αυτό το ψηφιακό, το ασφιχτικό περιβάλλον, σε όλους τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, που αν δεν τα καταφέρουν να ανταποκριθούν, πληρώνουν το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Ναι, συνεχίζεται την ίδια στιγμή να υπάρχουν καθημερινά και να έρχεται αντιμέτωπος ο λαός μας με τις προμήθειες σε όλες του τις συναλλαγές. Ναι, συνεχίζει ένα 50 ευρώ να εξαφανίζεται και να το τσεπώνει το τραπεζικό κεφάλαιο μέσα από τη χρήση του πλαστικού χρήματος. Ναι, άρα δεν έχουμε καμιά ελάφρυση. Συνεχίζει η ίδια πολιτική της φοροεξόντωσης, του ξεκληρίσματος, της ποινικοποίησης των μικρών αυτοαπασχολουμένων που δουλεύουν ήλιο με ήλιο, μακριά από τις οικογένειες τους, μακριά από τα παιδιά τους, έξω και μακριά από ελεύθερο χρόνο, χωρίς ποιότητα ζωής. Ναι, και τι γίνεται? Πληρώνουν τα πρόστιμα όταν δεν ανταποκρίνονται, όταν έχουν χάσει τον ύπνο τους για να τρέξουν πίσω από τις υποχρεώσεις. Ναι, μοιράζει ψίχουλα σε αγρότες η κυβέρνηση μέσα από αυτή την καλλιέργεια της αυταπάτης, κάτω από την πίεση του αγροτικού κινήματος δεκαετίες τώρα. Ψίχουλα μοιράζει. Απαιτείται να δώσει η κυβέρνηση εδώ και τώρα πλήρη φοροαπαλλαγή στην Αντλία, στη Μάνικα, όπως έχουν βιομήχανοι, εφοπλιστές και όλοι οι στρατηγικοί επενδυτές? Ναι, άρα δεν δίνεται τίποτα. Μήπως γίνεται, και κρατήστε το, γιατί στην καπιταλιστική οικονομία και στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής το ίδιο το κράτος λειτουργεί με πολλούς τρόπους και μεθόδους. Για να δούμε. Μπορεί να βάλει λοιπόν ένα φόρο και να πάρει 100 ευρώ, μπορεί όμως και με έμεσο τρόπο να πάρει χρήματα. Θα σας πω εγώ 4 παραδείγματα. Αυξήσατε όσο αυξήσατε το βασικό μισθό. Ναι. Επιβάλλατε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα αυξήθηκε ο μισθός τους. Ναι. Αυξήθηκαν τα κριτήρια για την επιδότηση ενοικίου? Όχι. Αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα παιδιών? Όχι. Αυξήθηκαν για το επίδομα θέρμανσης, για τον κοινωνικό τουρισμό, για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ? Όχι. Να λοιπόν τα εργαλεία, πώς περισσότερα πήρατε από αυτά που παίρνετε και πώς λιγότερα δίνετε από αυτά που θα μπορούσατε. Λύθηκε το χρόνιο πρόβλημα που βάλανε και μέσα στις επιτροπές, αλλά και όλο το κίνημα των αυτοαπασχολούμενων λογιστών, της έγκαιρης,
της έγκαιρης πρόβλεψης για πεντάμινη διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, ούτως ώστε να προετοιμαστούν και οι αυταπασχολούμενοι λογιστές και οι εργαζόμενοι και οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες. Όχι. Λύθηκε το πρόβλημα με την υποχρέωση το IRIS, τον επαγγελματικό λογαριασμό και το POS να το δηλώνουν οι τράπεζες που έχουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία και όχι οι αυταπασχολούμενοι και να φορτώνονται με πρόστιμα. Όχι. Άρα δεν λύνει κανένα πρόβλημα το νομοσχέδιο που ήρθε. Μήπως έδωσε τη 13η και τη 14η σύνταξη που τον έχουν ακριβοπληρώσει μέσα από τη δουλειά τους οι συνταξιούχοι ή πραγματικές αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Μήπως έδωσε 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και αύξηση πάνω από το 20% στους μισθούς τους. Όχι. Μήπως καταργήθηκε ο ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης ή ο ΕΝΦΙΑ που όλοι μαζί είτε ήταν χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, είτε ήταν ένφια, είτε μπορεί να αλλάξει και το όνομα αύριο μεθαύριο για να ακούγεται πιο ωραία στα αυτιά των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι που ψήφισαν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, τους έχετε φορτώσει στις πλάτες τους. Δεν άλλαξε τίποτα. Μήπως άλλαξε το ζήτημα της επιδότησης του ενοικίου για τα λαϊκά νοικοκυριά, για τους φοιτητές, για τις μικρές επιχειρήσεις, για την προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών, για την απαγόρευση των πληστηριασμών, για να μην γίνεται καμία διακοπή ρεύματος, αερίου και προστασία της πρώτης κατοικίας. Τίποτα. Μήπως ψηφίστηκε καμία ευνοϊκή ρύθμιση που με άτοκο και με κατάργηση και διαγραφή των προστήμων θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους να αποπληρώσει τις οφειλές τους. Τίποτα δεν έγινε. Μήπως έγινε καμία αναφορά στα δάνεια των Ελλήνων Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που επιμένουμε και θα το βάζουμε και θα το ξαναβάζουμε γιατί το κράτος είχε την υποχρέωση να τους παρέχει και κατοικίες, να τους παρέχει και οικόπεδα και δωρεάν άδειες οικοδομής, να τους παρέχει και χρήματα προκειμένου να ορθοποδήσουν. Τίποτα. Μήπως βγήκε καμία ευνοϊκή ρύθμιση που θα διαγράφει το 50% του δανείου των Ελλήνων Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και άτοκα χωρίς πρόστιμα θα τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ρύθμιση. Πουθενά δεν τα ακούσαμε αυτό. Διατηρήθηκαν όλες οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές, ο αναβαλλόμενος φόρος στους τραπεζίτες, το προνομιακό πεδίο στους στρατηγικές επενδυτές, σε όλους αυτούς δηλαδή που πληρώνουν μόνο το 5% των φόρων, ενώ την ίδια στιγμή καρπώνονται πάνω από το 80% του πλούτου που παράγεται σε αυτή τη χώρα. Τίποτα δεν ακούστηκε. Συζητήθηκε το ζήτημα για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με ονομαστικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ σήμερα. Τίποτα. Μήπως συζητήθηκε το ζήτημα των αυξήσεων των δαπανών στην υγεία, την παιδεία, στην πολιτική προστασία, στην πρόληψη, την αντισεισμική θωράκιση, τα μέτρα πυρασφάλειας, όλα στην ατομική ευθύνη. Και προσέξτε, απαλλάσσεται 10% στο ένφια, αυτός που έχει κάνει ασφάλεια, λέει φωτιά, πυρός και για σεισμό. Η μεγάλη πλειοψηφία πάνω από το 70% έχει μόνο ένα από τα τρία. Άρα την ολική, την απαλλαγή 10% του ένφια την καρπώθηκε ένα πολύ 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 μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Για να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Και κλείνοντας, και σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, γιατί πολλά ακούστηκαν, να θυμίσω ότι το 1930 βρήκε δουλειά ο τελευταίος άνεργος στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ανεργία στη Σοβιετική Ένωση ήταν 0 μετά το 1930. Θέρμανση είχαν όλες οι κατοικίες, τα σχολιά, οι παιδικοί σταθμοί, τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια. Κατοικία εξασφαλίζονταν σε όλα τα νέα ζευγάρια. Δεν υπήρχε άστεγος, γιατί ακούστηκαν διάφορα από τον πρώην Υπουργό. Ο ελεύθερος χρόνος αξιοποιόταν δημιουργικά σε πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και όχι στιβαγμένη στην κίνηση από και προς τη δουλειά, καρφωμένη μπροστά σε ένα κινητό ή στο χαζοκούτι της τηλεόρασης. Η υγεία και οι πρώτες βοήθειες ήταν στις πρώτες προτεραιότητες οι οποίες λύθηκαν στο σοσιαλιστικό κράτος. Υγεία στα σχολεία, υγεία στα εργοστάσια, υγεία στις γειτονιές. Όχι σαν τον ασπρόπυργο που προχτές πέθανε ένας εργαζόμενος γιατί περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο και ο άλλος περίμενε 55 λεπτά για να έρθει. Ευτυχώς έζησε ο συνάνθρωπός μας, ενώ μια εργαζόμενη 200 μέτρα από το θριάσιο νοσοκομείο βρήκε τραγικό θάνατο πέρυσι γιατί έκανε μια ώρα και ένα τέταρτο να φτάσει.
Οι συνταξιούχοι στη βαριά και τη χημική βιομηχανία παίρνανε σύνταξη στα 45 και στα 50 οι γυναίκες, στα 50 και στα 55 οι άντρες. Και μάλιστα αν κάποιος είχε κάποιο ατύχημα και είχε εργαστεί 2 χρόνια, έπαιρνε πλήρη σύνταξη. Όχι τώρα που τρέχουν αιτήσεις στον ΟΠΕΚΑ να πάρουν μια αναπηρική σύνταξη που άλλος έχει χάσει το χέρι του και περνάει κάθε 2 χρόνια η επιτροπή, λες και θα φυτρώσει χέρι στον ανάπηρο. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Ολοκληρώστε, και ολοκληρώνω. Παρακαλώ. Η παιδεία ήταν ενισχυμένη και δωρεάν. Και όχι να τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Γι' αυτό λοιπόν, όσο υπάρχουν καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, όσο υπάρχει καπιταλισμός, όσο υπάρχει φτώχεια, αδικία και πόλεμη, ο λαός θα ζει μέσα στη δυστυχία. Η μόνη λύση και την έχουμε. Να μας εμπιστευτεί ο λαός και ακούστε μας. Κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, λαϊκή εξουσία με ισχυρό ΚΚΕ, ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα του λαού μας και να ζήσει σύμφωνα με την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ.